αριστερό υποψήφιο και να μην τον ψήφιζε για παράδειγμα κανεί. Είναι μια αριστερή κυβέρνηση από έναν αριστερό πρόεδρο. Παρακαλώ. Από την πλευρά τη κυβερνητική πλειοψηφία εννοεί να προτείνονταν. Ναι. Α πούμε ότι προτείνονταν. Είναι ένα σενάριο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει τη συζήτησή μα. Δεν είναι ρεπορτάζ, είναι σενάριο. Μπορώ να είμαι σαφή σε αυτό. Αλλά... Καταρχάς, για να μην αφήσω να πέσει έτσι, γιατί αυτό είναι σοβαρά πράγματα. Είπε πριν ο κ. Κυρίτσης, εγώ υπενόησα ότι οι βουλευτές θα ψήφισαν για προσωπικό συμφέρον. Αυτό δεν είπατε. Αν δεν κατάλαβα καλά, συγγνώμη. Είναι εξαιρετικά λυπηρό να με παρεμηνεύετε. Είπα, το είπα ότι εγώ. Είναι διαφορετικό ένας βουλευτής να λέει στο Twitter θα ρίξω μια κυβέρνηση και διαφορετικό να αναλαμβάνει τελικά την πολιτική ευθύνη να την ρίχνει. Γιατί όταν αναλαμβάνει μια πολιτική ευθύνη, αναλαμβάνει και τις ιστορικές συνέπειες. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι το σωστό, αλλά δεν τολμάω να το κάνω αυτό, τι λένε. Κύριε Κίτσαλτο, να μιλούμε ήρεμα. Αν μπορείτε να μην διαφωνείτε. Διευκρίνηση ρωτάω. Μα... Λένε το σωστό, αλλά δεν τολμάω να το κάνω. Αυτό λέτε. Σας λέω ότι ο βουλευτής έχει μια ευθύνη. Ο βουλευτής, το ονοματεπώνυμο εκείνο, που θα είναι ο 121ος και θα είναι αυτό που θα έχει ρίξει την κυβέρνηση, θα έχει πάρει πάνω του στους ώμους του το τι θα επακολουθήσει. Εάν είναι καλό, και εκτιμά ότι είναι καλό, θα το κάνει. Εάν δεν είναι καλό όμως, ξέρετε, τα μπράβο και τα έγκαια στην πολιτική θα είναι κανένα 24ωρο. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα, αν αυτό που έχει κάνει είναι λάθος. Έριξε ο κύριος Σαμαράς και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δεν το βγήκε σε κακό. Τελικά έγινε και πρωθυπουργός μετά από 20 χρόνια. Ξαναλέω, δεν είναι τόσο απλό. Και το 1993 δεν είναι 2014. Μηδέν τώρα από το τέλος μακάρισε. Τώρα η χώρα, παραλαμβάνω, κανένας μας στη χώρα αυτή δεν μπορεί να υποκρίνεται όπως το 9 ότι δεν ήξερε σε πόσο άσχημη θέση ήμασταν. Όσον αφορά για το αυτό που είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο κτλ. Μα η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά κυβερνά, όπως σας είπα πριν, μόλις 2 χρόνια και σε 2 χρόνια φεύγουμε από το μνημόνιο. Άρα κάνουμε αυτό ακριβώς το οποίο είπαμε. Παίρνετε και τους 600 νόμους μαζί. Ποτέ ή φεύγετε και τους αφήνετε. Ακούστε, εμείς πώς βγαίνουμε από το μνημόνιο, είναι 600 νόμοι το μνημόνιο, αν συνεχίζουν να ισχύουν. Εμείς ευτυχώς ποτέ δεν είπαμε ότι θα καταργήσουμε όλους τους νόμους με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτή είναι δική σας δέσμευση. Εγώ περιμένω και να τη δω. Η σκοτεινή πλευρά του εαυτού μου, η σκοτεινή πλευρά, αν δεν ήξερα τι χάος και καταστροφή θα επακολουθούσε, θα έλεγα να την πάρετε την εξουσία, να είμαι στη Βουλή και την ώρα που θα ψηφίσετε αυτόν τον ένα νόμο και τον ένα άρθρο να γελάω. Όμως. Επειδή από το θα βγαίνει πολύ δάκρυ για το λαό, ας το αποφύγουμε καλύτερα. Έλλη. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα της ημέρας, αν μου επιτρέπετε, και αν έχετε ολοκληρώσει το κεφάλαιο εκλογής του Προέδρου της.